Δώσατε λίγο νωρίτερα στον συνάδελφο τον κύριο Μακρυγιάννη. Αν δηλαδή οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει πρώτος σε αυτή τη διαδικασία και δεν έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στην απλή αναλογική, τότε το προσκλητήριο προς τα κόμματα της κεντροαριστεράς για συνεργασία πάβει να υφίσταται. Θα διεκδικήσετε δηλαδή την αυτοδυναμία? Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας, μπορείτε να επαναλάβετε? Το ερώτημα είναι ότι αν μπείτε πρώτος. Αν βγούμε πρώτοι. Ναι, και δεν καταφέρετε να σχηματίσετε κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές, σε απλής αναλογικής. Άμα δεν καταφέρουμε και σχηματίσουμε στις επόμενες κυβερνήσεις, θα πάρει να πάρει την αυτοδυναμία ή θα συνεχίσετε? Θα πάμε να χάσουμε. Όχι να χάσετε, αν θα συνεχίσετε να τους καλείτε για συνεργασία. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία. Και θα επαναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους μπροστά σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Εμείς, έχει κουραστεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να ζήσει η ελληνική δημοκρατία τη δυνατότητα μια συμμαχική κυβέρνηση που θα αντιστοιχεί σε έδρες τον απόλυτο αριθμό των ψήφων που έχει πάρει το κάθε κόμμα. Χωρίς μπόνους, χωρίς κόλπα, χωρίς τρίκ, στη βάση της προγραμματικής σύγκλησης. Και αυτό μπορεί να γίνει, πώς μην το απορρίψουμε πριν το δούμε να συμβαίνει. Και μπορεί να φέρει μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα απαλλαγεί και από αυτή την τοξικότητα, από αυτή την αλαζονία. Δεν έχουμε κουραστεί από αυτές τις αλαζονικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν δεν υπήρχε αυτή η αλαζονία που μας έδειξε ο κ. Μητσοτάκης όλα αυτά τα 4 χρόνια. Την απαξίωση της, δεν νοιάζεται για την κοινωνία και έχει την αίσθηση ότι είναι ο ηγεμόνας. Μια κυβέρνηση συνεργασίας δεν μπορεί να δημιουργήσει τέτοιους όρους σε κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να το ζήσουμε αυτό. Από εκεί πέρα, αν δεν προκύψουν οι προϋποθέσεις γι' αυτό, είτε αριθμητικά είτε εξαιτίας της πολιτικής τάσης των κομμάτων του ευρύτερου προοδευτικού τόξου, να λάβουν και τις ευθύνες τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, η απλή αλογική δεν είναι μόνο δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Πρέπει η ευθύνη να αναλυθεί για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και η ευθύνη αυτή θα αφορά όλους. Μην νομίζετε ότι κάποιοι θα βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, είναι πιστευτό στον κόσμο της εργασίας ότι είναι το ίδιο να έχουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθει να αποκαταστήσει την εργασιακή νομοθεσία, το 8ωρο. Το σώμα επιθεώρησης εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, να αυξήσει το μισθό με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα κατήργησε όλα αυτά και θα συνεχίσει να τα καταργεί. Ποιος μπορεί να πιστεί γι' αυτό? Ποιος μπορεί να πιστεί ότι είναι το ίδιο? Και αν, για παράδειγμα, ο κ. Κουτσούμπας δεν τον νοιάζει αν την άλλη μέρα οι εργαζόμενοι θα ζήσουν καλύτερα ή χειρότερα, ας απολογηθεί στους εργαζόμενους που τον καλεί να τον ψηφίσουν γι' αυτό. Άρα λοιπόν, την επόμενη μέρα των εκλογών, ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αν δεν τις αναλάβει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και τι θα πάμε να διεκδικήσουμε στις δεύτερες εκλογές? Θα πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Από εκεί και πέρα, εγώ, ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο, θα είμαι πάντοτε ανοιχτός στην αναγκαία, πιστεύω, συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, διότι πιστεύω ότι οι προκλήσεις είναι τόσο σύνθετες και τόσο μεγάλες, που κανένας δεν μπορεί μόνος του. Η ενότητα είναι αυτή η οποία μπορεί να μας οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε και να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Φίλες και φίλοι,